Δεν ξέρω, μην φύγουν οι θήκες. Έχουν φύγει. Μούτσι, η κολλητή μου έκανε κάτι με αυτόν που μ' αρέσει, αλλά λέει ότι δεν το ήξερε, παρένθεση ψέματα. Είναι μονόδρομος. Ακούστε λίγο, επειδή έχουμε γεμίσει στάχτες, να μην τους καίμε, να περάσουμε σε παλούκομα πια. Να την παλουκώσει στο Σύνταγμα! Έχετε καταλάβει παράλληλα με το κέφι ότι έχετε και αδιανόητα νεύρα, ε. Δηλαδή εδώ, καμιά δεκαριά τους καίμε, εσείς βάζετε δικούς σας τον εγκέφαλο, κάπως χαίρεστε. Είσαι! Γι' αυτό είσαι εδώ! Συντονιστήκαμε! Χωρίσαμε άσχημα, επειδή αυτός ήθελε. Τελεία. Ακόμα μου στέλνει ότι με αγαπάει όμως. Τι κάνω, χαζά. Τίποτα. Έλα, έλα, επόμενος, έλα, άστονα. Δεν πειράζει. Γιατί να σας πω και κάτι, σε χωρίζει ο άλλος, είναι δική του απόφαση, δική σου δεν είναι. Όσο χρόνο παίρνει αυτός για να ξανασκεφτεί ότι λες να έκανα παπαρίγκα και σας ξαναπαίρνει, έχετε να πάρετε το χρόνο για να καταλάβετε... Μακιγιάζω. Ναι. Πολύ, ξέρεις πόσο βαμμένος είμαι, δες με εμένα το πρωί στις 10 η ώρα. Με βλέπεις τώρα στις 3. Στις 3 δεν παλεύομαι. Όσο χρόνο λοιπόν σας δίνει ο άλλος για να κάνει το δικό του τη σκέψη, να πει τελικά έκανα, δεν έκανα καλά, πάρτε λίγο το χρόνο, γιατί τελικά μπορεί να ήταν η δική σου η απόφαση και πολύ πρέπει να την μπάσαρε στον άλλον. Είμαι δάσκαλος. Όχι, αυτά έχουν γίνει. Έχουν γίνει. Παιδιά, είναι σημαντικό αυτό, θέλω να βοηθήσουμε πολύ. Πώς να τον πείσω ότι με θέλει και είμαι η γυναίκα της ζωής του. Παιδάκι μου, από μόνη σου εσύ. Αυτή από μόνη της ονειρεύεται. Κάντου μάγια, πότε... Όχι τα μάγια, υπερβολή. Όχι, καλό μεσημεράκι είναι, αλλά η γυναίκα της ζωής... Η γυναίκα της ζωής, και τι είναι η γυναίκα της ζωής τελικά, ή ο άντρας της ζωής. Και ξαφνικά βαραίνει, κλαίμε όλοι, ούτε καλεσμένο. Κάνω πάσα μαϊστάριο, ξεφάμε σπίτια μας. Όχι, αλλά... Γιατί και λίγο και αυτά, ρε παιδί μου, μην τα φορτώνετε. Είσαι η γυναίκα τη ζωή μου. Παράτα με, ρε φίλε. Ξέρει τη ζωή σου και ξέρει να κολλάω σε όλη τη ζωή σου. Σήμερα είσαι έτσι, αύριο είσαι αλλιώ και δεν σου κάνω εγώ και του κάνω μια άλλη. Μην τα λέτε αυτά τα βαρύγδουπα. Τελείωσε, θα αιωρηθώ. Αλήθεια όμω, γελάτε, αλλά τα λέω αλήθεια. Μουτσι. Σοβαρό. Καθόλου. Ήμασταν κολλητοί, θέλω φάση, αυτό θέλει καλό μεσημεράκι, τι να κάνω, αφού το ίδιο θέλετε. Εσύ κολλάσαι. Στην εσωτερήκευση, όλα τα γύρω-γύρω θα τα κάνεις, φάση, αλλά μετά όχι, όχι, αποκλείται να γίνει κάτι. Κάνε, κορίτσι μου, τελείωνε, έλα, αγαπούλα μου, μην τρως χρόνο με τα μηνύματα, αυτό θα είναι το Νικό, όχι, Νικόλα έχει βάλει ως ήχο κλείσει το κινητό του το Γιόνι, σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι Γιόν, είναι στην κοσμάρα του, καλό κουράγιο, κορίτσι μου. Ανοίξτε μου τα κλουβιά και φέρτε μου το Μάριο. Φέρτε μου το περιστατικό που κοντεύει να γίνει στοκ. Πώς δεν τον έχω πουλήσει αυτόν ακόμα. Πλένετε. Έχει πάει τουαλέτα. Είναι άνθρωπος τελικά. Μπράβο του. Εν πάση περιπτώσει, ας το δεις στο web. Νίκο, είμαι μελαχρινή, σοβαρή και νοικοκυρά. Κάνε κονέ με Μάριο. Εγώ το είπα, το παιδί ετοιμάζεται για κάτι δικό του. Πλένετε. Πλένετε και έρχεται, ωραιότατο! Με χώρισε, έτσι κι αλλιώς κάψτον. Θα κάψουμε αυτήν τώρα, θα περάσουμε σε γυναίκα. Θα την παλουκώσουμε αυτή την άτιμη. Με χώρισε γιατί έμαθε ότι τα είχα με τον ξάδερφό του. Πάει καλά! Ρε παιδί μου τώρα, μισό λεπτό. Είναι κάποιοι άνθρωποι, δεν ξέρω τι σκέφτομαι. Δηλαδή αδιανόητο, με τον αδερφό του, όχι με τον αδερφό του, ούτε με τον πατέρα του να πεις. Εντάξει, τώρα μπορεί να μην συμβαίνει τίποτα. Μπορεί να μην συμβαίνει τίποτα τώρα με τον ξάδερφο, αλλά το ότι θα βρεθούν μία γιορτή δεν μαζεύονται πια οικογένειες. Κάτι υποχρεωτικά, Χριστούγεννα, Πάσχα, δεν ξέρω τι. Θα μαζευτεί εκεί πέρα και θα είναι και θα βλέπουν και οι δύο και θα ξέρουν τα πάντα τη. Αυτό είναι μόνο για ταινία και τις γιορτές. Δεν είναι για να το ζεις. Όχι, όχι, μπράβο. Καλά σου έκανε, σου έκανε χάρη, θα περνούσες μαύρα. Τον χώρισα και του είπα να μην βρει άλλη, αλλά αυτός βρήκε. Μιλάμε για βλάκες. Αυτοί είναι οι άντρες οι βλάκες. Δηλαδή του είπες κάτι και έκανε κάτι δικό του.
Μα τι προσωπικότητες είναι αυτές που μπλέκετε, ρε παιδιά. Άκου τώρα, πήγε και έκανε τη ζωή του άλλος. Αδιανόητο. Εγώ εδώ θέλω... Εγώ σε κάποια θα ζητάω ποια και ποιοι είναι. Θα τους παίρνω τηλέφωνο. Εγώ τώρα εδώ θέλω να πάρω τηλέφωνο. Ακούστε, θέλω να πάρω τηλέφωνο. Για να του πω αλήθεια. Κάνω καλό μεσημεράκι με την κοπέλα του κολλητού μου. Της αρέσει και μου αρέσει. Τι κάνουμε? Θα σε πάρω τηλέφωνο το απόγευμα και θα σου πω. Ορίστε, τώρα εδώ, μία μικρή προετοιμασία. Φοράει 51 νούμερο παπούτσι και αύριο θα βρεθούμε. Να τρομάξω ή όχι? Έχε λίγο το νου σου. Μην πας και τρομαγμένη. Καλά να περάσεις, μάλλον. Stop. Πιστεύω ότι πια μαζί με τα ζώδια ρωτάτε και το νούμερο παπούτσι. Μην χάνετε και το χρόνο σου. Έγινε πολύ ωραία ζωή. Νίκο. Σαν να είμαι αλλού, Νίκο, ναι. Ήθελε εμένα. Το έπαιξα δύσκολη και βρήκε γκόμενα. Τον θέλω πίσω. Τι να κάνω? Τώρα, έτσι αυτά είναι. Ρίσκο. Είσαι ρισκαδόα. Ρισκάρισες, τώρα θα πας κάπου αλλού. Θα τον αφήσεις να ζει στη ζωούλα του και εσύ παίξ τον γκόμενα να ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Είστε βλάκες, με. Είστε βλάκες που με κοροϊδεύετε. Μπορεί να βοηθηθεί. Ένας θα καεί. Εδώ τώρα, ο ξάδερφος του Έινι. Ο ξάδερφος του Έινι, είμαι σίγουρος. Μουτσί, τη γνώρισα στο Insta. Yo, bro. Κάναμε καλό μεσημεράκι, αλλά αυτή με ερωτεύτηκε, γαμώτο. Μωρέ, μην τα δίνεις και εσύ όλα την άλλη φορά. Μήπως έχεις μουστάκι και δεν σταματάς τα φανάρια. Έινι, εσύ είσαι. Εδώ πια είναι η παραγγελία πολύ συγκεκριμένη. Μην περάσουμε σε άλλους τρόπους. Πέρασε έξω, παιδί μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Του μαγειρεύω, τον μπλένω, του κάνω καλό μεσημεράκι και δεν θέλει σχέση. Τον καίω, ναι. Έτσι. Μουτσι, επιτέλους λέει ο άλλος. Γιατί χαλάνε και τα κάρβουνα και τα προσανάμματα. Μουτσι μου, το αγόρι μου είναι από Πάτρα. Και θέλει... Και πια όποτε λέμε Πάτρα, πάντα παιδιά από την Πάτρα. Έχουμε τις Αλκατράς. Εσείς είστε οι... Να θέλω να μου πείτε, δεν είμαι σίγουρος, θα δω. Και θέλει να πάει καρναβάλι μόνος του. Τι να κάνω? Κοίταξε, η απάντηση... Α, κάνετε σύσκεψη. Οι άντρες με τα μαύρα. Για πείτε. Α, θα μιλήσετε όλοι. Καλά, έτσι κι αλλιώς θα καεί αυτός, αλλά... Να τον κάψει! Να τον κάψει! Έτσι, ρε, τον έχει! Αν έχει κάποιος γνώσεις πάνω σε αυτό, θέλω μια σοβαρή απάντηση, γιατί είναι ωραίο, είναι συνοπτυμένη. Εγώ, Ταύρος, αυτός ηχθείς. Υπάρχει ελπίδα? Εδώ, όχι. Ούτε καν. Κι εγώ όχι, θα πω. Ταύρος με ηχθεί... Όχι, όχι, όχι. Ούτε καν. Πού είναι η Βάνια, τρώει? Βάνια, κάτι μας ουλάς πάλι. Παιδάκι μου, απλά ντύθηκες ότι θα πας στο γυμναστήριο. Δεν έκανες. Παιδάκι μου, τι δεν έκανα γυμναστική, εγώ ξέρω πώς το ζάραξα πίσω. Τι τρως, τι σου δίνουν αμύγδαλα? Σοκολατίτσα. Σοκολατίτσα. Α, Βάνια. Έλα μου. Εκεί. Με έχεις τρελάνει, θα έρθεις να μείνεις μαζί μου, Κρήτη. Τι σε νοιάζει, ωραιότατο νησί, το όνομα σε νοιάζει. Τι να κάνουμε? Θα πάει στην Κρήτη και θα βγαίνει στο καλό μεσημέρι, να τα! Με τη Μαλέσκου. Θα πάω στη Μαλέσκου, θα βάλω τα ντεκολτέ μου και θα γίνει λαμός. Μπράβο, γιατί μας έλειπε ντεκολτέ από τη συγκεκριμένη εκπομπή. Θέλαμε να στείλουμε. Ωραία, έχεις και εδώ κάτι. Όχι, το έπαθα. Το χαρτάκι. Γιορτάζει κάποιος και τρως γλυκά? Όχι, με κερνά να μην λιποθυμίσω. Ποιο... Δεν έχεις ανάγκη, είσαι βραβευμένη. Φεύγω. Εδώ. Μουτσί. Προκαθόλου. Προκάλεσε τους καθηγητές να μας περάσουν όλους τις εξετάσεις. Γιατί. Ακούστε, ναι, ωραία. Ναι, ναι. Μπορούμε να... Ηρέμησε κι εσύ.
Μπορούμε να μπούμε στη θέση. Τι ωραία να υπήρχε ένας φαλακρός και να το κάνανε άλλοι με μαλλιά, να τα περνούσαν. Αλλά μετά, δηλαδή να προκαλέσω εγώ να σε περάσει ο καθηγητής. Και μετά να είσαι στην ιατρική, σε πέρασε. Τι λέει, και πάω και μου βάζει εδώ. Τι λέτε, ρε. Καθίστε να διαβάστε, ρε. Έλα, έλα, έλα. Νίκο! Νίκο, μου είπα, τι είναι. Πήγε φαντάρος. Τι κάνουμε τώρα. Τώρα, παιδιά, ακούστε λίγο. Είναι, ηρεμήστε να βρει άλλον εσείς, ηρεμήστε. Ακούστε λίγο τώρα, μαζί με τις ερωτήσεις, ζώδιο, νούμερο παπουτσιού, έναν έχεις πάει φαντάρος, δεν είναι κακό να το ρωτάτε, έχετε το λίγο στο μυαλό σου, γιατί τώρα που πήγε φαντάρος να το παρατήσει, καριόκα, μεγάλη καριόκα, δεν είναι ωραίο. Οπότε, από την άλλη, να κάνετε να περιμένει και να τη συμβεί κάτι άλλο και να το χάσει, ενώ άλλος είναι φαντάρος, η σκοπιά είναι δύσκολο. Με δύο λόγια, δεν μπορώ να βοηθήσω, δεν πειράζει.